Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Όπω τα λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, η καθημερινή χθε στο πρωτοσέλιδο τη Λαγκάρτ δεν φτάνει μόνο η μείωση των μελλοντικών συντάξεων. Πρέπει να γίνει προφανώ και κάτι παραπάνω. Αυτά αποκαλύφθηκαν από την κατηδίαν συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στον Ταβό και φαίνεται ότι σε αυτό θα συνηγορήσουν και οι Γερμανοί. Βεβαίω, οι πληροφορίε λένε ότι Ακόμα α, σε σχέση με την Κομισιόν υπάρχουν διαστάσεις, δηλαδή υπάρχει και η πλευρά της Κομισιόν η οποία αντιτίθεται σε μια σκληρή μείωση των συντάξεων που διαφαίνεται να ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να πούμε πάντως ότι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Επικεφαλής η Τριάδα, η Καλή, Τσακαλώτος, Ταθάκης, Χουλιαράκης οι οποίοι είναι εκείνοι που μέχρι τώρα έχουν κάνει τις διαπραγματεύσεις. Ο κ. Γουλιαράκης ήταν από την αρχή α, του 2015, από τον Ιανουάριο του 2015. Είναι το καλύτερο δυνατό team που μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να έχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αν και διαφαίνεται ότι θα είναι μια διαπραγμάτευση δύσκολη, η οποία κρύβει ε, πολλές ξινές φοβάμαι εκπλήξεις και εδώ θα τεθεί ένα ερώτημα θα δούμε και την πολιτική πλευρά κατά πόσον τελικώς ε, θα φτάσει η κυβέρνηση σε ένα ασφαλιστικό το οποίο θα μπορεί να το περάσει από τις δικές της κοινοβουλευτικέ τάξεις και θα έχει ε, μετά από όλη αυτή την κουβέντα που θα γίνει ε, μία ένα, μια μορφή συμβιβασμού που θα είναι συμβιβασμό ε, συμβιβασμός αποδεκτός πολιτικά από, την, ε, από τον πολιτικό σχηματισμό που κυβερνάει και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε τώρα να ξεκινήσουμε από το θέμα του Κάπιταλ το οποίο αναφέρει ότι έκπτωση τρεις ποσοστίες με, μονάδες μελετά να κάνει κυβέρνηση στο ασφαλιστικό χαράτσι 20% που προβλέπει το προσχέδιό για το νέο ασφαλιστικό. Σύμφωνα λοιπόν, λέει με αξιόπιστε κυβερνητικέ πηγέ στο σχετικό ρεπορτάζ, το μέγαρο Μαξίμου μελετά τη μείωση τη εν λόγω ασφαλιστική φορά στο 17% από το 20% προτείνει σήμερα για όλου του επαγγελματίε, επιστήμονε, μηχανικού, γιατρού, δικηγόρου και αγρότε, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης και εισοδήματο. Με άλλα λόγια, υπό το βάρο τη έκρηξη, Λέει το σχετικό ρεπορτάζ του κυρίου Κατσαγάνη στο Capital που έχει προκαλέσει στι τάξει των μικρομεσαίων τη χώρα κυβερνητική πρόταση για ένα ασφαλιστικό χαράτσι του 20% για τον κλάδο τη κυρία Σύνταξη. Το Μαξίμου μελετά να κάνει το μεγαλύτερο εστώρα βήμα προ τα πίσω κτλ. Λοιπόν, Γρονίδα, καλησπέρα. καλησπέρα. Μπαίνουμε στα δύσκολα. Μπαίνουμε, μπήκαμε στα δύσκολα από τι 5 η ώρα το απόγευμα. όπως είπες το κουαρτέτο συνομιλεί με την Τριπλέτα με την ελληνική Τρόικα, έτσι να το πούμε χαριτολογώντα. Ε, στο τραπέζι θα πέσει λογικά, έχει πέσει το ασφαλιστικό αλλά και το δημοσιονομικό. Ε, από εκεί και πέρα φαίνεται, τουλάχιστον πηγέ στο μαξί μου τι λένε, ότι θα επιμείνουν στην ε, λεγόμενη κόκκινη γραμμή για την μείωση των κύριων συντάξεων, των προηγουμένων δηλαδή. Θα επιμείνουν σε αυτό το ζήτημα και μάλιστα λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν και κάποια εναλλακτικά σενάρια στην φαρέτρα τους, τα οποία εάν χρειαστεί δηλαδή σε τελική πτώση ε, να τα ρίξουν στο τραπέζι. Τώρα, από εκεί και πέρα ε, δεν βλέπω το Διεθνές Δομισματικό Ταμείο να έρχεται και με πολύ έτσι να μας τρίξει τα δόντια. Είναι δεδομένα αυτά που ζητάει και άλλωστε η αξιολόγηση η διαπραγμάτευση μάλλον προς την αξιολόγηση ε, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ε, η αναγνωριστική που λέμε χαρακτηριστικά θα κάτσουν δηλαδή περίπου 7 μέρες εδώ, 7 ημέρες, θα δουν τι θα αποκομίσουν από την ελληνική κυβέρνηση, τι έχουν πάρει ήδη στα χέρια του από τα τεχνικά κλιμάκια αμέσως μετά θα φύγουν. Δεν υπάρχει ε, ημερομηνία επιστροφής αλλά ότι σίγουρα θα καθυστερήσουν μόνο και μόνο γιατί έχουν στο επίκεντρό τους το, το ασφαλιστικό. Ε, τώρα να μείνουμε και στον κύριο Τσακαλώ, ο οποίο είχε πει ότι καλώ εγώ τω των πραγμάτων, διαπραγμάτευση και τα πάντα και η αξιολόγηση θα τελειώσει ε, περίπου αρχές Μαρτίου, ε, τέλη Μαρτίου με αρχέ Απριλίου. Και να πούμε ότι και αύριο υπάρχουν πολύ σημαντικά ε, ραντεβού των θεσμών, είναι με τον κύριο Βερναδάκη, όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και την αξιολόγηση. Και ο κύριο Βερναδάκη, ο οποίο έκανε κάτι δηλώσει σήμερα για, για τον ποδοσφαιρικό τομέα. Και καταφέρθηκε Ακριβώς. κατά τη ΠΑΕ Ολυμπιακό. Βέβαια, μετά τα μάζεψε. Πάμε παρακάτω. Ναι, 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 έγιναν και, και αυτέ ε, οι δηλώσει. Λοιπόν, είναι η δημόσια διοίκηση σε σχέση με την, ε, με την αξιολόγηση. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει ζητήσει ακόμη και την ε, αποκομματικοποίηση του δημοσίου. Μετά έχουμε στι 3 η ώρα με. Ελλάδος. Αυτό που είπε για την αποκομματικοποίηση του δημοσίου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σάφεστα. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα mm -hmm. στην εκπομπή που είχαμε κάνει την περασμένη Τετάρτη με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπου, ο οποίο ήταν μαζί μα εδώ και έδινε κάποιε πληροφορίε από το Παρίσι όπου υπήρχε το επιτελείο του Δουνιτού. Και ήταν και πρωτοσέλιδο στο θέμα τη Κυριακή, το οποίο ακριβώ αυτό το θέμα βάζει ότι εδώ θα μπει και θέμα βέτο για τις κομματικές προσλήψεις οι οποίες γίνονται υπό τη, μετα... υπό τη μορφή μετακριτών υπαλλήλων. Και όχι μόνο οι προσλήψεις, να το πούμε ξεκάθαρα, σε μεγαλοκαρχαρίες έλεγχοι με κομματικές ταμπέλες δεν μπορούν να γίνουν. Και όλοι το γνωρίζουμε. Θέλω να ολοκληρώσω όμω αυτό περί των ραντεβού, περί των συζητήσεων με του θεσμού. Αύριο ναι. στι 5 το απόγευμα ναι. θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό ε, ραντεβού. Βέβαια. Ακριβώ. Θα είναι με τον κύριο Σταθάκη και θα είναι τα κόκκινα δάνεια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και εκεί. Ε, εκεί ίσως... έχουμε σημαντικέ εκκρεμότητε, διότι μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό πλαίσιο που θα αφορά την πρώτη κατοικία, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και τι θα γίνει με τα υπόλοιπα δάνεια πλην των επιχειρηματικών, όπου είναι τα δάνεια τα μικρά επιχειρηματικά τα δάνεια που αφορούν τα μαγαζάκια, τα δάνεια που αφορούν επίσης τα καταναλωτικά, ε, μία ομάδα δανείων που ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί τι τύχη μπορεί να έχει. Αν μου επιτρέπεις να βάλω μια επικεφαλίδα σε αυτά που είπες, έχουμε μόνο εκκρεμότητε. Δεν έχουμε αρκετέ εκκρεμότητε, έχουμε μόνο εκκρεμότητε. Και να δούμε τι θα γίνει, όπω έχουμε πει δεκάδε φορές, φορέ, τι θα γίνει μετά τι 15 Φεβρουαρίου, όπου άρεται και η ομπρέλα που υπάρχουν μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτή τη συμφωνία ε, είχαμε κάνει με τους θεσμούς. Είναι πολύ σημαντικά ε, αυτά τα ραντεβού. Δεν φαίνεται όμως να, να λένε ακόμα και από το Μαξίμου ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Περιμένουν τη δεύτερη φάση, την, τον δεύτερο ερχομό των θεσμών στη χώρα μας, στην Αθήνα, μόνο και μόνο εκεί, να δούμε πού θα καταλήξει η μπήλια σε όλα αυτά τα τεράστια θέματα. Κυρίως όμως... Είναι το ασφαλιστικό μήνυμα. Λοιπόν, να πούμε ένα θέμα το οποίο είδαμε στα τίκερ μα και να κάνουμε και μια διορθώση ότι μέχρι ε, τι 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η παράταση του νόμου για τα φέρετα, Ένα ζήτημα το οποίο και αυτό έχει να κάνει με όσου έχουν εκκρεμότητε σε σχέση με τα αφαίρετα, όσου έχουν μπει στι. Ε, εδώ σωστά το έχουμε διορθώσει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ένα θέμα το οποίο μπορεί να αφορά είτε αυτού οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ρυθμίσει, είτε αυτού οι οποίοι έχουν μπει στην πρώτη ρύθμιση, αλλά μπορεί να μην την ακολουθούν όπω ίσω είναι προγραμματισμένο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια νέα παράταση μέχρι τι 8 Οκτωβρίου. Ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι σίγουρο ότι αφόσον η κυβέρνηση, εφόσον το κράτος ήδη έχει πράξει πάνω από να δεις για τα αυθαίρετα Έχουμε πάρα πολλέ παρεπτώσει που έχουν μπει στη ρύθμιση και άλλε που περιμένουν να εξαντληθούν πιθανώ τα περιθώρια για να μπουν. Να πούμε ότι μαζεύουν τι απώλειέ του οι διεθνεί αγορέ. Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε σήμερα θετικά. Και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό το Δημοσθένη Δαβέτα μετά από πολύ καιρό. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στου δύο σα. Και στον Λονίδα και στον Παναγιώτη. Δημοσθένη, έρχεσαι από Παρίσι. Ναι, ήρθα πριν δύο μέρε. Είδες με δύο μέρες. Πριν ξεκινήσουμε, δώσε μας το στίγμα που έχει η γαλλική πρωτεύουσα στο... στην παρούσα φάση. Κοίταξε, αυτό το 15 μέρο που ήμουν εκεί λόγω εξετάσεων, όπου έμεινα μόνιμα εκεί 18 μέρες περίπου, ναι. ε, βρήκα ένα κλίμα αρκετά διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν πάω. Δηλαδή, ναι. υπάρχει μια κοινωνική εξέγερση με έναν τρόπο ντυνά. Δηλαδή, α ναι. ας το πούμε, οι αγρότες ναι. βρίσκονται στους δρόμους. Ναι. Ε, έχουμε μάχες ε, σκληρές ε, με την αστυνομία, σε θέματα ότι επεμβαίνουν, να, να, κλείσουν του δρόμου, η αστυνομία επεμβαίνει αμέσω, του διαλύει και ούτω καθεξής. Για το ποιο κίνημα... λόγο. είναι ο λόγος είναι, τους είναι ένα βασικό λόγο ότι θέλουν να μπορούν να παράγουν αυτά που θέλουν. Είναι το ίδιο αίτημα το οποίο και εμεί εδώ διαμαρτυρόμαστε πολλέ φορέ. Και λέμε, μα έχουμε, α πούμε, σαν χώρα διάφορα στοιχεία τα οποία μπορούμε να έχουμε παραγωγή δικιά μα και δεν μπορούμε γιατί μα περιορίζουν οι Βρυξέλλε, μα περιορίζουν οι τάδε κανόνε και ούτω καθεξής. Θέλουν λοιπόν να μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για να αποδίδουν καλύτερα. Όπω ξέρουμε όμω, οι κανόνε κοινή αγορά είναι πολύ συγκεκριμένοι και δεν επιτρέπει πάρα πολλέ μεγάλε κινήσει πέρα από αυτό τον κεντρικό σχεδιασμό. Αυτό το ο Ναι, κεντρικό σχεδιασμό, παγκοσμιοποίηση απολύτω. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το ένα, σημείο το οποίο είναι σκληρό. Το άλλο σημείο, έχουμε τρία σημεία θα σα πω αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι καίνε, φλέγονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Το δεύτερο είναι μεταταξύ. Με τα ταξί έχουμε μάχε σώμα με σώμα. Σε δύο επίπεδα. Οι, με, οι, οι, οι ταξιτζίδες με του αστυνομικού και οι ταξιτζίδε μεταξύ του. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ένα, ένα κεντρικό συνδικάτο, το οποίο είναι το πιο ιστορικό το, εδώ και χρόνια. Το συνδικάτο των ταξί, το οποίο ήταν πάντοτε. Τώρα αυτό το συνδικάτο απειλείται, διότι έχουμε φέρει λόγω του ίντερνετ και λόγω τη παγκοσμιοποίησης αυτά τα λεγόμενα Uber Taxi. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν εγώ χρειάζομαι από το σπίτι μου να πάω στο αεροδρόμιο 100 ευρώ, το Uber Taxi πληρώνω 30. Κυριολεκτικά, μιλάμε τώρα και πολλές φορές και κάτω 50% οι τιμές. Και το πώς, πώς γίνεται αυτό, μέσω του ίντερνετ παραγγέλνω Έρχεται μια λιμουζίνα, έχουν συγκεκριμένο στυλ ρούχων ντυμένοι με κάτι κουστούμια κτλ. Και, και αναλαμβάνουν τα πάντα. Σε πηγαίνουν, από την την πόρτα, σε πηγαίνουν όπου θέλει. Με το σχεδόν το 1 τρίτον. Πολλέ φορέ λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν αυτό σπάει την αγορά. Μάλλον σπάει, αν θέλετε, τη συντεχνία που υπήρχε στα γαλλικά ταξί όπου κυριαρχούσαν μονοπωλιακά στο χώρο. Αυτό δεν αρέσει στα ταξί. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει μια λύση, και είμαστε τώρα σε αυτέ τι διαμάχε. Δημοστανή, συγγνώμη, αλλά αυτό το θέμα νομίζω ότι κρατάει εδώ και κανένα μήνα, ένα μισή. Κρατάει ένα μήνα με και, και δεν έχει κλείσει. Κόντρε και επεισόδια ενώ με Πολλά επεισόδια. Μιλάμε τώρα για να σταματήσει η κυκλοφορία, επεμβαίνει η αστυνομία, ε, σπάνε οι, οι παραδοσιακοί ταξίδε, σπάνε τα αυτοκίνητα των νέων αυτών ταξιδίδων, δηλαδή αυτών των Uber ταξί που λέμε, mm -hmm. όπου του βρούνε, του τα σπάνε τα αυτοκίνητα. Μιλάμε για διάλυση, έτσι. Του τα λάστιγα μέχρι τα πάντα. Μηχανέ ε, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Λοιπόν, ε, Ή, υπάρχει μου, και ένα τρίτο σημείο. επίτρεψε ναι. μου πριν προχωρήσει σε αυτά, να πούμε λοιπόν εδώ ότι νέο αδίέξοδο προέκυψε από την σημερινή διάσκεψη τον, τον Προέδρο της Βουλής για τη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, φέρνοντα ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο κατάθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για το ξεμπλοκάρισμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Το παίρνω από τον Νιουμάνη. Υπέρ τη πρόταση για τη στελέχωση του ΕΣΟΥΡΟΥ που κατέθεσε ο πρόεδρο τη Βουλή Νίκο Βούτση, Ψήφισαν 12 βουλευτέ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. 7 καταψήφισαν από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώ, ενώ 2 δήλωσαν παρόν από ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή. Από τη συνεδρίαση έλειπαν ο κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη από τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Λαμπρούλη από το ΚΚΕ. Έλα, Λεόν, έλα. Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε στο τρίτο μέρο. Αυτά είναι τα δύο, τα δύο βασικά. Το τρίτο ναι, σημείο είναι ναι. η παρέτηση τη κυρία Τομπίρα. Η κυρία τον είναι υπουργό δικαιοσύνη και είναι αυτή η οποία πέρασε τον, ε, το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων. Η οποία, όπω είπε, είναι η αριστερά τη αριστερά, μα έλεγε. Ακριβώ. Η αριστερά ναι. τη αριστερά. Δηλαδή, ναι. ήταν η πιο σκληρή, α το πούμε, αυτή που έκρινε τα πάντα μέσα από μια ιδεολογία μέσα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Παραδοσιακή αριστερή, η οποία είναι από απ τη Γουινέα ναι. και ήταν ε, μία από του ηγέτε, του λεγόμενου independentist. Λέγω πάντων το λέω έτσι γυραστικά. Ναι. Αυτού που μάχονται για την ανεξαρτησία. Ναι. Τη Γουινέα. Την ενσωμάτωσαν βέβαια οι Γάλλοι σοσιαλιστέ, την κάνανε υπουργό. Ναι. Αυτή δημιούργησε ένα τεράστιο μέτωπο. Όπου ήταν αυτή η οποία έδωσε πολλέ ελευθερίε στι φυλακέ, στου φυλακισμένου, ναι. με αποτέλεσμα να έχουμε πολλού φυλακισμένου οι οποίοι να δημιουργούν εκ νέου προβλήματα για τα οποία είχαν κατηγορηθεί. Ναι. Τέλο πάντων, ήταν το μαύρο πρόβατο του Σαρκοζή ναι. και το μαύρο πρόβατο τη λεγόμενη φιλελεύθερη παράταξη. Ναι. Αποδεικνύεται ότι ήταν και το μαύρο πρόβατο τη κυβέρνηση Ολλάντ, μάλλον τη νέα πολιτική που έχει ο Ολλάντ με τον πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλ, ναι. διότι η ίδια για λόγου αρχή, όπω έλεγε. Δεν συμφωνούσε με ό,τι ήταν έτοιμο να ψηφιστεί για το μεταναστευτικό, για όλες αυτές τις αρχές και πρώτα απ' όλα για την παράταση του, του, του νόμου που, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι. Έτσι, του στρατιωτικού νόμου. Ναι. Ε, πολλοί είπαν ότι θα πρέπει ο στρατιωτικό νόμο να φύγει. Ναι. Ο Ολάντ είπε ότι ο στρατιωτικό νόμο δεν θα φύγει. Διότι ο κίνδυνο όχι μόνο δεν έχει περάσει, αλλά μέσα από τι πληροφορίε τι οποίε έχουμε από διάφορε πλευρέ τζιχαντιστικέ, ο κίνδυνο μεγαλώνει και έχει πέσει γραμμή να χτυπηθούν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, έτσι ούτε και η δικιά μα εξαιρείται, να χτυπηθούν ανα πάση στιγμή, όπου βρουν κενό να το χτυπήσουν για να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν και συμβολικά αλλά και κυριολεκτικά φόβο σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η κυρία Τομπίρα αναγκάζεται να παραιτηθεί διότι δεν συμφωνεί με τη νέα πολιτική γραμμή και ταυτόχρονα έχουμε επάνωδο του κινήματος αυτό που έλεγε, ε, που το λέμε, μανίφπουρτούς, ε, δηλαδή διαδήλωση για όλους, τι σημαίνει επιστροφή, ξαναλέω, διεκδίκησης παλιών αρχών που είναι κράτος, προστασία μεταναστευτικού, δηλαδή επιλεγμένη μετανάστευση, οικογένεια. Κάποιε αξίε παλιέ, οι οποίε οι Γάλλοι τι είχαν ξεχάσει λόγω του μοντέρνου στυλ και οι οποίε τώρα επανέρχονται, ειδικά το θέμα τη οικογένεια. Προσέξτε, τώρα, θυμηθείτε αυτό που θα σα πω τώρα. Ναι. Το θέμα τη οικογένεια θα είναι το κύριο θέμα τη προεδρική καμπάνια. Αυτό που θα βγει πρόεδρο θα είναι αυτό ο οποίο θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει την οικογένεια και όχι όπω κατηγορούν την κυβέρνηση του Σοσιαλιστών ότι έκανε τα πάντα για να αποδυναμώσει την οικογένεια. Τώρα, όσον αφορά τη συνθήκη, <laughs> Ε, Διμοσθένη, πώ διαμορφώνεται τα πράγματα, διότι εκεί αυτό το οποίο συνάγουμε εμεί τουλάχιστον είναι ότι η Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένη και δεν υπάρχει μία ενία γραμμή. Βλέπουμε δε την αποδυνάμωση της Μέρκελ, έτσι. Βλέπουμε από τη μία την αποδυνάμωση της Μέρκελ. Ναι. Απ' την άλλη όμως έχουμε το εξή. Η Μέρκελ λειτουργεί λίγο ε, σε ένα σημείο καραμαλίσει τάξη. Να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν θέλετε, ρίξτε με, να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ναι. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι. Ότι πληρώνει η Ελλάδα και είναι άδικο ναι. τα σπασμένα μια κακή πολιτική για το μεταναστευτικό ναι. όλη τη Ευρώπη. Άμα ακούσετε τι συζητήσει έξω, θεωρούν ότι η Ελλάδα η Ελλάδα είναι το μαύρο πρόβατο. Ναι. Δηλαδή, αυτοί που δεν εφαρμόζουν του κανόνε, το έχω γράψει και στα άρθρα μου, έτσι, έτσι λένε, με, απο, με αποτέλεσμα τι να γίνεται, να γίνεται ότι η Ελλάδα απειλείται πραγματικά με μια τιμωρία δύο χρόνων γκαραντή. Έτσι, Κάπω έτσι, δύο χρόνων. Έξω από το Σέγγεν, όχι δεοντολογικά. Πώ θα βγει από το Σέγγεν, θα είναι μια de facto έξοδο. Όχι. Για δύο χρόνια σκέφτονται. Ναι. Εγώ ελπίζω να μην συμβεί αυτό το Πώς πράγμα. Πώ θα γίνει Σας αυτό. Σα λέω πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι. Πώ θα υλοποιηθεί αυτό. Για δύο χρόνια δεν θα είναι μέτοχο σε όλε τι διαδικασίε. Θα έχει μια δικιά τη ε, πολιτική μέχρι που να καθαρίσει το τοπίο. Θα περάσει από έλεγχο, υποτίθεται ευρωπαϊκό, για να μπορέσουν να μπουν οι βάσει, οι αναγκαίε, οι τεχνικέ υποδομέ, ώστε να μπορεί να ελέγχει ότι μετανάστε έρχονται από την Τουρκία οπουδήποτε αλλού. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με, αυτό την, με αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι. Στη Γαλλία θα... τι κλίμα υπάρχει. Δεν συμφωνώ θα... ότι πρέπει να βγούμε. Εσύ συμφωνήσει, Λονίδα, έχει διαφορά. Θέμα... Σαφέστατα. Το θέμα είναι να, να δούμε. Σου, μετά. Πριν, πριν μπούμε σε αυτέ τι απόψει, το θέμα είναι να δούμε τι okay. κλίμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία γι' αυτό. Ε, το κλίμα είναι ότι οι Γάλλοι. Τι μα καταλογίζουν. Μα καταλογίζουν ε, αυτό που λένε η φράση λαξίσμ. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι. Για να εφαρμόσουμε του κανόνε να μπορέσουν οι μετανάστε να μην είναι αθρώοι μέσα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί, βλέπετε τι κάνει η Δανία. Είναι βλέπετε αυτοί. τι κάνει η Σουηδία. Ναι, ναι. Η Σουηδία παίρνει 80.000, από, από τη διάβασα, ναι. και του στέλνει πίσω. Η Δανία του λέει, με το που πάτε εκεί, σα παίρνω τα χρήματα που έχετε πάνω σα, έτσι ώστε με τα χρήματα δικά σα να πληρώσετε κατά το ίμιση, να χρηματοδοτήσετε κατά το ίμιση την παραμονή σα. Έτσι ώστε, και ξέρετε, αυτέ οι ιδέε τη Δανία. Αρχίζουν να παίρνουν μεγάλη έκταση σιγά-σιγά. Συζητιέται δηλαδή και σε χώρου διανοουμένων και σε χώρου που λένε ότι. Πάντω, δημοσταίνει, είδαμε ότι ο Δημήτρη Αβραμόπουλο το. Α, διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο εξόδου από τη Σέγγεν και ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αύριο το κολέγιο των Επιτρόπων θα το συζητήσει. Τι είπε ο κ. Σαβραμόπουλο. Ο, δηλαδή. ο κ. Σαβραμόπουλο. Τι καινούριο μα είπε. Καλά έκανε και είπε αυτό το πράγμα Α. και εκφράζει και την προσωπική του επιθυμία και καλά κάνει να κρατάει αυτή τη στάση. Είναι πολύ σωστό. Εγώ σα λέω όμω τι κυκλοφορεί πέρα από τα επίσημα και τι κυκλοφορεί συζητήσει. Το σχέδιο για διετή αποβολή που ανέφερε, αυτό που έχει δει το φω τη δημοσιότητα και τι πληροφορίε υπάρχουν πάνω σε αυτό. Ε, αυτό. το πράγμα ήταν πριν τέσσερι μέρε, μπορεί να το βρείτε, στη ναι. Φιγκαρό. Επίσημη ανακοίνωση για τη Φιγκαρίων είναι πολύ σημαντική εφημερίδα. Δεν είναι αλλά ίσω είναι η πιο έγκυρη εφημερίδα, η οποία έχει μεγάλο κεντρικό άρθρο, ότι, και το, το επανέλαβε μάλιστα και η Μοντ, ναι. με, άλλη, με άλλο στυλ, Άκλυβε. ότι συζητιέται μία διετή αδρανοποίηση λίγο τη Ελλάδο προ το Σέγγεν, ναι. ώστε να μπορέσει να βρει τα στοιχεία που πρέπει για να επανέλθει ενεργά. Εγώ ξέρω και φοβάμαι ότι αυτού του είδου οι επαναφορέ είναι λίγο ύποπτε γιατί. Επανέρχεσαι ή όχι, και να μην επανέρχεσαι. Βέβαια, ο Λενίδα έχει μια άλλη άποψη σε αυτό το ναι, θέμα. Που θέλω, θε, θέλω, να, θέλω να την πω. Ναι, ναι. Καταρχήν, κατά καταμέ... δεν υπάρχει Σέγγεν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, στην δεν ισχύει πουθενά. Δε, στην πράξη. Στην πράξη. πράξη, yeah. στην πράξη. Τώρα αν την έχω στα χαρτιά δεν με νοιάζει η δημοσθαίνει. Πρώτον, δεν ισχύει πουθενά η Σέγγεν. Δεύτερον, η Ευρώπη θέλει τι ακροδεξιέ κυβερνήσει. Δεδομένο. Βλέπουμε πώ τι βοηθά. Τρίτον, ζητάει βοήθεια από μη μέλη. Βλέπουμε Σκόπια. Μου μα μας σε σχέση με την Ελλάδα. Στα Σκόπια πήγα. Τέταρτον, αν δηλαδή βγούμε από τη ΣΕΚΕΝ, παίρνουμε αμέσως αμέσως τον έλεγχο των συνόρων στα, στα χέρια μας. Ναι. Το παίρνουμε αναγκαστικά. Ναι. Κοιτάμε σε αυτή την περίπτωση ποιο μπαίνει και ποιο και βγαίνει. Δηλαδή, δηλαδή αφήνουμε ακόμα και να μπει όποιος, όποιον θέλει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό τι μα είπατε. Δεδομένο. Τώρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Δεδομένο. Ναι. Όχι, από ό,τι φαίνεται όχι. Εδώ λένε να φτιάξουν και ταχεία σε επέμβαση και να βουλιάζουν τον κόσμο ουσιαστικά. Αυτό δεν είναι, είναι στο Αιγαίο. Δεύτερο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η Σέγγεν δεν λέει τίποτα για χερσαία, δεν είναι. Λέει μόνο για θάλασσα. Για διαβατήριο δεν συζητάω, γιατί λέει και η Σέγγεν. Χερσαία λοιπόν. Για να πάμε λίγα εξ σύνορα, γιατί όλοι όσοι φεύγουν από την Τουρκία, δεν πάνε από Βουλγαρία και από τα σύνορα Χερσαία. Γιατί δεν πάνε, Γιατί είναι εκτό Σέγγεν. Σε αυτό τι σημαίνει δεν θα μπορέσουν να βγάλουν τα κατάλληλα χαρτιά για να περάσουν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα λοιπόν θαλασσοπνίγονται, αλλά έρχονται. Στη Λαπεντούζα, γιατί πνίγονταν. Κοντά στη Μάλτα είναι. Θα μπορούσαν να περάσουν, γιατί και η Μάλτα είναι εκτό Σέγγεν. Και άμα το θέλουμε κι αλλιώ. Άνετα λοιπόν, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει 70 με 80 ευρώ να δίνουν οι Ρώσοι βίζα. Μπορούμε άνετα να άρουμε αυτό το μέτρο και μην ξεχνάμε ότι και θα μπαίνουν άνετα οι Ρώσοι στη χώρα μα και κυρίω να μην ξεχάσουμε ότι μόνο πέρυσι άφησαν 5 δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Ξέρει τι κίνδυνο υπάρχει, Λεωνίδα, αυτό που λε. Εγώ βλέπω ότι το βλέπει πρακτικά και τεχνικά και καλά κάνει. Μα... Το θέμα όμω είναι ότι υπάρχει. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Εάν αρχίσει η Ελλάδα να δημιουργεί αυτού του είδου την περιθωριοποιημένη δράση, τότε αυτό μπορεί να φέρει και το επόμενο βήμα. Δεν μα έχουν περιθωριοποιήσει οι ε, Ναι, το θέμα είναι ότι μα έχουν από τη μία, απ' την άλλη όμω μα έχουν. Είναι το, το καρότο και το όπω λέμε και το μαστίγιο. Δηλαδή, από τη μία μα περιθωριοποιούν, απ' την άλλη όμω μα έχουν κοντά και μα λένε κάντε κάποια βήματα για να μπορέσετε να μην βγείτε από την οικογένεια. Γιατί αν βγούμε από την οικογένεια, μετά που οδηγούμαστε σε ένα άλλο δρόμο. Αν βγούμε από την, που την που οικογένεια, θα, θα σπάσει όλη η οικογένεια. Ναι, δηλαδή. ας... Κάνετε αυτή... την Ευρωζώνη, ε, ε, ε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, θα, μου επιτρέψω, θα μου Δηλαδή, 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 πόσο, δηλαδή έχει πειραχθεί, πόσο, έχει πειραχθεί, αυτή η Αγγλία, η Βρετανία, λοιπόν, που δεν είναι τελία. στη ΣΕΚΕ. Η Βρετανία δεν πρόκειται να βγει. Όχι, Αν πόσο έχει πειραχθεί, δεν είναι στη ΣΕΚΕ, Πόσο έχει πειραχθεί ο τουρισμός και η Βρετανία. Η Βρετανία, πρόσεξε μου, είναι αυτή η υπέρμαχο που θέλει. Μία Ευρώπη του παλιού κλαμπ, δηλαδή μόνο των αντεπτυγμένων κρατών. Που σημαίνει ότι εμεί θα είμαστε έξω και η Ευρώπη δεν θα πάθει τίποτα. Πρόσεξε το. Όχι, το θέλω εννοώ, να μπει αυτό το πράγμα. Όχι, ε... Δεν θα πάθει τίποτα η Ευρώπη. Λοιπόν, λοιπόν, θέλω, απλά θέλω να μείνω τα στο... δυνατά κλαμπ, θα μείνουν μεταξύ του σειρά και εμεί θα μείνουμε στο περιθώριο και θα βαλκανοποιηθούμε. Ναι. Αυτό είναι πολιτική θέση και νομίζω ότι είναι επικίνδυνη θέση. Όχι από τη μεριά σου. Εγώ το λέω πάντω. Βαλκάνοι είμαστε, όχι ούτεύνος. Ευρωπαίοι. Εντάξει. Πάμε να δούμε αν είναι έτοιμο ο σκηνοθέτη μα το ρεπορτάζ με όσα είπε ο κύριο Ρέγκλινγκ τα οποία έχουν την σημασία τους εν ώψη της αξιολόγησης, εν ώψη των διαπραγματεύσεων που έχουν ξεκινήσει. Το έχουμε, πάμε να το δούμε. Η δέσμευση του Eurogroup για μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι δεδομένη και πολύ ισχυρή αν η κυβέρνηση συνεχίσει να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ESM, ο κ. Κλάους Ρέγκλινγκ. Αν η Ελλάδα συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις και χρειαστεί επιπρόσθετη ελάφρυνση του χρέους, θα τις παρασχεθεί πρόσθεσε. Ο κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε επίση ότι ελπίζει ότι οι συνθήκε θα είναι τέτοιε ώστε το Διεθνέ Δομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει τελικώ στο ελληνικό πρόγραμμα. Όμω, ο ίδιο έσπευσε να προσθέσει ότι οι όροι των δανείων από τον ESM είναι πιο ευνοϊκοί σε σύγκριση με τα δάνεια του Δουνουτού, γιατί έχουν πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ μεγάλη διάρκεια. Ο επικεφαλή του ESM ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα ξεκίνησε από πολύ πίσω, αλλά έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και πρέπει να συνεχίσει. Όπω ανέφερε, ο Αλέξη Τσίπρα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τη νέα εντολή για μεταρρυθμίσει, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα είναι η πιο δύσκολη περίπτωση ανάμεσα στι χώρε που βρίσκονται σε πρόγραμμα γιατί είχε τι μεγαλύτερε μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Οι τέσσερι από τι πέντε χώρε που μπήκαν σε πρόγραμμα διάσωση είναι περιπτώσει επιτυχία και συνεισφέρουν στην επιστροφή τη οικονομία τη Ευρωζώνη σε ρυθμό ανάπτυξη, διευκρίνησε. Σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά σε συζητήσει με την Αθήνα, όπω το ασφαλιστικό και τα δημοσιονομικά. Όμω είμαι πεπισμένο ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, ο οποίο εξελέγει για δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο με πολύ διαφορετική λαϊκή εντολή από την πρώτη, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ανέφερε ο Ρέγκλινγκ μιλώντας σε η Απονική Εφημερίδα. Λοιπόν, είδαμε τι προσδοκά ο κύριος Ρέγκλινγκ από την α, αξιολόγηση η οποία ξεκίνησε και αναμένει, αναμένει να ληφθούν από την κυβέρνηση τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση. Βεβαίως, κανείς δεν τρέφει ελπίδες και προσδοκίες ότι μπορούν γρήγορα να, βρεθούν, να βρεθεί ο κοινό τόπο, όμω σίγουρα έχουμε μπροστά μα πάρα πολύ δρόμο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον Αντρέα Μπελεγρή. Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Λοιπόν, ο Αντρέα, πολύ γνωστό πολιτικό από το πρώτο θέμα, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καταρχά, Αντρέα, θέλουμε ε, να μας πεις πώς είδε σήμερα τον Πρωθυπουργό που πήγες και τον είδε στην ομιλία που έκανε στην Εθνική Τράπεζα. Ναι, ήταν ουσιαστικά ο Πρωθυπουργό έβαλε ω όριο για την αντίστροφη τη οικονομία και για το κλείσιμο τη αξιολόγηση. Ναι. Ε, ήταν πολλοί κόσμο εκεί, βέβαια, στην, στην Εθνική Τράπεζα. Ναι. Ε, νομι... Σε καλή ψυχολογία ήταν ο Πρωθυπουργό. Ε, Πώ τον είδε. να δείτε. ο Αλέξη Τσίπρα έχουμε δει ότι είναι πάντα χαμογελαστός και χαλαρό. Ναι. Ε, δηλαδή στι 17, θα στι σκληρέ μέρε των διαπραγματεύσεων τέλη Ιουνίου, αρχέ Ιουλίου και λίγο μετά. Τώρα ε, νομίζω ότι τα περιθώρια παιδί. είναι πιο πιεσμένα με αυτά τα οποία κομίζει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να πω ότι. Ναι. περιπτώσει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν, δεν θα εκφράσει την. Δεν θα εκφράσει τον προβληματισμό του εύκολα, τουλάχιστον ναι. ε, αν τον δει ναι. ε, είναι εύχαρης, ε, είναι το δει κάποιο φανησιακά κλπ. Είναι εύχαρη, είναι στο στήλο αυτό. Ναι. Ε, νομίζω όμω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όπω ναι. είπατε και εσεί πριν. Ναι. Ε, δεν, έχει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, δεν υπάρχει ναι. καταρχήν χρονοδιάγραμμα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι κυβερνητικέ πηγέ σήμερα ανέφεραν ότι προσδοκούν σε τέσσερι εβδομάδε ναι. να έχει ευθύ συμφωνία για το ασφαλιστικό. Ναι. Ε, Επισημένοντα όμω ότι χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Ναι. Επιπλέον. Τώρα, δεν... Αντρέα, όσον αφορά το ασφαλιστικό, επειδή υπάρχει και ένα ρεπορτάζ στο Capital ότι θα προτείνουν να μειωθούν οι εισφορέ από το 20% στο 17%. Εκεί τι λένε οι πληροφορίε όσον αφορά τον τελικό σχεδιασμό, διότι αφενό έχουμε εισφορέ. Για τι οποίε έχει ξεσηκωθεί όλο ο παραγωγικό κόσμο, είτε αφορά του επιστήμονε είτε αφορά του αγρότε. Και από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι θα, τις, θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση πιστωτέ να υπάρξουν και μειώσει στι συντάξει. Ναι, νομίζω ότι ήδη έχουν, ναι. πρέπει, πρέπει να έχει γίνει ήδη μια συζήτηση με την κυβέρνηση. Ναι. Καθώ σήμερα κυβερνητικέ πηγέ ναι. μα έλεγαν ότι αν επιμείνουν οι δανειστέ για τι κυρίε συντάξει. Που σημαίνει ότι όλη η όλη συζήτηση που διαβάζουμε στον τύπο ναι. ότι ζητούν οι δανειστές κυρίε συντάξεις έχουν φτάσει και. Πέρα από, και με έναν άλλο τρόπο στην κυβέρνηση, πέρα από το, τα δημοσίευματα του τύπου, δηλαδή τι λέει το Δημοσίευμα του Ταμείου, ο κύριο Τόμισον κλπ. Ναι. Ε αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, τι εννοεί. Νομίζω ότι υπάρχει σίγουρα ένα τριπτυχό το οποίο δεν μα το έχουν ανακοινώσει, αλλά μα λένε ότι υπάρχουν τρει προτάσει <daqui> που έχουν πέσει στο τραπέζι από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση, <daqui> ώστε <daqui> να είναι τα ισοδύναμα. Εκείνα που να μην γίνουν μειώσει κυρίω συντάξεων. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά, αν επιμείνουν από την πλευρά των δανειστών σε μειώσει κυρίω συντάξεων, δηλαδή πέσουμε σε βράχο, από εκεί και πέρα θεωρώ βέβαιε τι πολιτικέ εξέλιξει. Πάντω, ήδη υπάρχουν μειώσει επικουρικέ των δημοσιογράφων και είναι ένα θέμα που το διερευνούμε. Αυτό διαπιστώθηκε στι τελευταίε συντάξει οι οποίε έχουν δοθεί. Παραλαμβάνω, το διερευνούμε αυτό το θέμα, να δούμε αν εκφράζει το νόμο του 2012 που υλοποιείται σε περιπτώσει όπου δεν είχε υλοποιηθεί ή εκεί υπάρχει κάτι καινούριο. Ε, Αντρέα τώρα. Ε, από την άλλη πλευρά, ε, έχουμε ε, τον, τον πρόεδρο τη Βουλής, τον κύριο Βούτσι, να παραδέχεται χθε στην καθημερινή ότι φλερτάραμε με πολλές αυταπάτες. Και έχουμε αυτή την α, υπόθεση. Αυτό την ομολογία βαρουφάκη για το σχέδιο Χ να έχει γίνει πλέον αντικείμενο. Που είδαμε ότι στη συνέντευξη που έδωσε ο... ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο θέμα ήταν στο επίκεντρο και εκεί τι γίνεται, πώς είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μια υπόθεση για την οποία σίγουρα ακόμα δεν έχει χυθεί το φως το οποίο είτε η δημοσιογραφική έρευνα είτε ο ιστορικός του μέλλοντος φαντάζομαι θα αποδώσει. Νομίζω ότι το, το σχέδιο Χ που περιέγραψε ο Γιάννη Βαρουφάκη δεν το ξέρουμε. Το είπε και ο ίδιο στη συνέντευξή του στον Σκάι. Το ήξερε αυτό όμω. Ε, βέβαια, ήταν ένα από, από αυτού που το είχαν φτιάξει. Πόσο αξιόπιστο ήταν αυτό το σχέδιο και τι συνέμενε, διότι εδώ πληρώσαμε αυτό το σχέδιο Βαρουφάκη. Νομίζω ότι ήταν ένα σχέδιο ρήξη, ρήξη στην τελευταία στιγμή, όχι ρήξη που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο. Όλοι ναι. οι όλη η πολιτική βαρουφάκη πέρα από το σχέδιο Χ δεν ήταν πολιτική ρήξη. Και το Δούνο του το πληρώσαμε το Μάρτιο τα 310 εκατομμύρια και την ε, δημιουργική ασάφεια αυτή την ε, ανεδαφική συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου ναι. την υπογράψαμε. Ε, ναι. δεν, είχε, δεν κινήθηκε τακτικιστικά ναι. από άποψη τουλάχιστον υπογραφών. Τώρα στο Eurogroup μπορεί να του έκανε διαλέξει, αλλά ε, στην πράξη, με πάση περιπτώσει, σε επίπεδο υπογραφών δεν είναι. Ναι. Και τα δάνεια δώσαμε και λοιπά. Και τι δόσεις δώσαμε. Ε, νομίζω όμω ότι από εκεί και πέρα ο, μια, υπήρχε μια, ε, ένα σχέδιο τη τελευταία στιγμή. Όπω είπε και ο Βαρουφάκη, ότι τέτοιο σχέδιο είχε και κουτού. Δηλαδή ναι. το σχέδιο Z. Ε, και κινήθηκαν προ αυτή την κατεύθυνση σε περίπτωση που θα του εξωθούσαν. Σε μία λύση, προς τα, δηλαδή σε μία έξοδο, δηλαδή παίρναμε για το σχέδιο Σόμπλε. Νομίζω ότι δεν, ε, η αφήγηση του Γιάννου Βαρουφάκη δεν απασχόλησε ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ε, Φυσικά, κάθε φορά που βγαίνει κάποιο από του πρώην στενού συνεργάτε του Πρωθυπουργού, εντάξει, δηλαδή δημιουργείται ένα μούδιασμα, αυτό είναι λογικό. Αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο Βαρουφάκη ε, δεν το δώσει δημοσιότητα, είπε ότι είναι θέμα του Πρωθυπουργού να το δώσει δημοσιότητα. Ε, και μιλάμε κιόλα για ένα σχέδιο το οποίο δεν εφαρμόστηκε. Έτσι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δουλεύει λίγο στο μυαλό μια καραμπόλα. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Βούτσι που μίλησε για αυταπάτε. Και μάλιστα για τη συγκεκριμένη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη. είπε ότι γελάγαμε και κλαίγαμε μαζί. Ναι, νομίζω ότι. Ναι. Έχουμε λοιπόν. Ο αβολημένο... κύριο Βούτσι πρέπει να εννοούσε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κύριο Βούτσι εννοούσε. Και ότι θεωρούσαν ότι όταν πάμε σε μια πολιτική ρήξη, δηλαδή ότι θα αρχίσουν να διαλύονται οι αγορέ, κάτι που δεν έγινε. Ότι θα χορεύουμε στι αγορέ, οι αγορέ θα χορεύουν πεντοζάλι. Κάτι που δεν, δεν έγινε. Σω 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 Νομίζω σω 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 ότι αυτά τα πράγματα εννοούσε ο κ. Βούτση. Ωραία. Έχουμε τον κύριο Βούτση λοιπόν με τα πεντοζάλια και με τα. Ότι γέλαγε και έκλεγε και όλα αυτά για την συνέδευση του κ. Βαρουφάκη. Απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Βαρουφάκη που λέει ότι την εντολή για αυτά τα ΕΚΖ και όλα αυτά τα συναφή. Την είχε δώσει ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Ναι, Αν ναι. mm -hmm. λοιπόν εγώ τώρα βάζω με το μυαλό μου, ο κύριο Μούτση μιλάει ε, για τι αυταπάτε. Για αυτόν που έδωσε την εντολή. Κοιτάξτε, πιστεύω. Για τον ότι... καπετάνιο δηλαδή. που <συσχε> του οδήγησε στι αυταπάτε. Ε, Αυτό έτσι μου έρχεται στο μυαλό. Α, ναι, νομίζω ότι δεν λειτουργεί ακριβώ έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> ε, και κάποια στιγμή κιόλα έχει γίνει και μια αντίστοιχη ιστορία. Σε στο, στο σύνοδο κορυφή, όπου σε κάποια στιγμή τέλο πάντων ο Τσακαλώτο επέμεινε σε κάτι και τον άκουγε ο, ο κύριο Τσίπρα. Και κάποιοι υπουργοί εκεί πέρα λέγανε: Τι γίνεται, Ο υπουργό δεν είναι εντολέ ε, στον πρωθυπουργό, αλλά ε, και είχε αναλάβει να του εξηγήσει, λέ, λέγεται, ο κύριο Απένο ο υπουργό οικονομικών τη Γαλλία. Και, και του είπε ότι εγώ ω πρώην τροκιστή αριστερό να σα εξηγήσω ότι είναι ένα αριστερό κόμμα και, και, αυτοί λειτουργούν κάπω διαφορετικά. Ε, νομίζω ότι δεν είναι ακριβώ ότι όπω ήταν, ήταν στην Νέα Δημοκρατία ότι ο κ. Σαμαρά άδεινε την εντολή. Λειτουργούν πιο συλλογικά τα πράγματα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι και ο, ο Βαρουφάκη το είπε ότι τέθηκε σε ψηφοφορία. Αν πρέπει να προχωρήσουμε. Τέσσερα δύο. το εγώ. Λίγο πιο σύντομοι τα πράγματα. Το σύντομοι το βάζω εισαγωγικά. Ποιο ή αν Ναι, δηλαδή με την έννοια Α. ότι υπάρχει ανάμεσα στον κύριο Βαρουφάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ μία ένοχη σιωπή. Δηλαδή, από τη μία αναρωτιόμαστε αν τελικά είναι πραγματικά διαφορετική αντίληψη οι δυο του ή απλά είναι δύο πρόσωπα ενό του, του ίδιου θειάσου. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ήταν ξεκάθαρα σε διαφορετική αντίληψη, σε διαφορετική γραμμή. Ε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Νομίζω ότι τώρα, ή, ήδη ε... από το Μάιο και όλα θα το έλεγα. Έτσι. Αντρέα, όσον αφορά το κλίμα που υπάρχει τώρα μέσα στα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, στο Μαξίμου και στου κορυφαίου υπουργού, ποιο είναι, καθώ πάμε σε μια πολύ κρίσιμη τελική ευθεία όσον αφορά το ασφαλιστικό, πολύ λεπτών ισορροπιών. Δηλαδή, μπορεί ο Πρωθυπουργό να πρέπει να ισορροπήσει σε απίστευτα ευαίσθητους τομείς. Ποιο είναι το κλίμα και ποιο είναι το κλίμα και απέναντι στον Γιώργο Κατρούγκαλο που έχει φέρει αυτό το ασφαλιστικό που έχει τέτοια κατακραυγή. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου έχει τουλάχιστον τρία πολύ σοβαρά θέματα. και μόνο το ένα θα αρκούσε για να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις. Είναι το ασφαλιστικό, είναι οι αγρότες και είναι το προσφυγικό. Νομίζω ότι το ασφαλιστικό, επειδή ξεκινάμε με αυτό και είναι το πιο σκληρό, θα λέγαμε, ναι. ε, Υπάρχει ένα ζήτημα και είπα και πριν ότι αν σε περίπτωση βρεθούμε σε αδιέξοδο, δηλαδή επιμένουν για κύριε συντάξει, ε, μπορεί να, υπάρχουν, να έχουμε πολιτικέ εξελίξει. Ε, δεν νομίζω ότι θα, κάτσ, θα περάσει ο. Όταν λε πολιτικέ εξελίξει, τι εννοεί, Να μην μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει το σχετικό νομοσχέδιο. Και να πάμε εκλογές, Νομ, για εκλογέ. Νομίζω, ότι δεν, δηλαδή. αν υπάρχει μείωση κύριων συντάξεων, ότι δηλαδή μπορεί να μην φτάσουμε καν στην Βουλή. Δηλαδή να έρθει σε μια πρώτη συνεννόηση με του πολιτικού αρχηγού και ενδεχομένω να οι εκλογέ. Ή ναι, η είναι η κυβέρνηση. Δεν το βλέπω αυτό. Αυτό είναι εκτίμηση δική ναι. μου, έτσι. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω και ο κυρίακος Μητσοτάκης να το θέλει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει μια οικουμενική. Δεν νομίζω ότι η οικουμενική, του... οικουμενική συνεργασία, η οικουμενική δεν ναι, υπάρχει. Η Μια κυβέρνηση συνεργασία τύπου Παπαδήμου ευνόησε τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι ο Αντώνη Σαμαρά θα πήγαινε πολύ καλύτερα, αν δεν είχε προηγηθεί. Αποκλείουμε το του. όριμο φρούτο. Ο κύριο Μητσοτάκη σε συνέντευξη στην Κυριακή στο πρώτο θέμα είπε ότι δεν είμαι υπέρ αυτή από Λοιπόν, πάμε να μα πει Αντώνη τώρα όσον αφορά τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίο έδωσε μια συνέντευξη στην καθημερινή την Κυριακή και ο οποίο είπε ότι οι μεταρρυθμίσει μπορεί να ενώσουν ετερόκλητε δυνάμει. Είπε χαρακτηριστικά, έχω την καθημερινή μπροστά μου. Εκεί μπορούν να συμπέσουν άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο της δεξιάς, του κέντρου ή της αριστεράς, δηλώνοντας ότι ο ίδιος παραμένει πολιτικά ενεργός προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκίνησε το 2012. Πού είναι πολιτικά τώρα η μετοχή του Αντώνη Σαμαρά μετά όλα όσα έχουν γίνει μετά αυτή την προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ήττας του καραμαλικού στρατόπεδου στην εκλογή της, την προεδρική της Νέας Δημοκρατίας. Αντώνη. ναι, έλα, δημοσθένη, συγγνώμη. Ναι, δεν συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν έχω αλλάξει ακόμα. δεν έχω αλλάξει Λοιπόν, καταρχήν πάνω στο θέμα τη συνέντευξη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο κ. Σαμαρά είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων θεσμών. Γιατί μέσα από του θεσμού θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε αλλαγή νοοτροπιών. Δεν είναι οι νοοτροπίε που κάνουν του θεσμού, είναι οι θεσμοί που μπορούν να βοηθήσουν στην αλλαγή νοοτροπιών. Άρα, το να μπορέσει να δημιουργήσουμε μία, αν θέλουμε, δυνατού θεσμού μέσα στου οποίου να συνεπάρξουν πολιτικά αντίθετοι ε, χώροι, πολιτικέ αντίθετε τάσει, γιατί οι θεσμοί είναι αυτό το οποίο είναι πάνω απ' όλα, αυτό είναι ευκταίων και μακάρι να γίνει και πρακταίων. Εντάξει, ένα το σημείο. Δεύτερο σημείο, όταν λέει ότι υπάρχουν γύρω από αυτό να μπορέσουν να υπάρξουν πολλοί άνθρωποι και ότι ο ίδιο είναι ενεργό, θέλει να πει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αποδεικνύεται ότι επί διακυβέρνησή του τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι τώρα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Το λέει η διαπραγματικότητα. Έτσι, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα οποία είχε πει ο κύριο Σαμαρά βγήκανε στην πράξη και είναι σωστά. Δεν ναι. τα έσχισε και... τα μνημόνια, όμω. Εγώ είπα πολλά, δεν είπα όλα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ελλάδα με μία απλή, απλή συλλογιστική ήταν μια χώρα πιο νοικοκυρεμένη και όχι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Ναι. Αυτό μετράει. Ναι. Ένα δεύτερο στοιχείο, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι ενεργός, σημαίνει ότι είναι στη διάθεση της χώρας να μπορέσει να προσφέρει τι υπηρεσίες του με οποιαδήποτε μορφή. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και μια, μια κυβέρνηση ε, η οποία να είναι συνεργασία όπω ελέγχθηκε πριν από λίγο, πολλών κομμάτων και αν πράγματι δεν πρέπει να μπει κάποιο αρχηγό από τα άλλα κόμματα και να μπει κάποιο ουδέτερο, μπορούσε να ήταν ένα από του υποψηφίου, από του ουδέτερου, για να μπορέσει να φέρει σε πέρα μια συγκεκριμένη αποστολή συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το, που, το, το, το τελευταίο ερώτημα ήταν το πώ είναι ο κύριο Σαμαρά, δηλαδή πώ κρίνουμε ναι. τη σημερινή του κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριο Σαμαρά. Μέσα από τα γεγονότα, έχει δικαιωθεί σε πολλά θέματα. Η δικαίωση του κύριου Σαμαρά δεν έχει να κάνει με την ίδια την κομματική ή όχι πορεία. Έχει να κάνει με την ίδια στάση που κράτησε ο ίδιο, ο οποίο παρότι χρειάστηκε να πάρει πολύ δύσκολα μέτρα, παρότι σε πολύ σύντομο διάστημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει απίθανε καταστάσει, ναι. μπόρεσε και βρήκε μία χρυσή τομή, ναι. ήταν το πρώτο σοκ τη χώρα, αλλά κράτησε το καράβι, κράτησε το τιμόνι. Δεν ε, 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 διόρθωσε τα πάντα. Υπήρχαν οποιοδήποτε κριτικέ που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν άφησε τη χώρα να είναι ανεξέλεγκτη, όπω ναι. είναι σήμερα. Ω καπετάνιος καλό. Ω πιλότο δεν ήταν καλό, γιατί δεν απογειωθήκαμε ποτέ. αλλά Όταν... δεν είναι εύκολο σω δεν... δεν είχε και τον πει, χρόνο. Είχε πει, θα απογειωθούμε. Και δύο μέρε. Μετά όταν πήρε ο, ο τότε, είχε βγει και είχε δει και πει: Μα περιμένουν δεν 6 εβδομάδε. Δεν θα αρνηθώ το σχόλιο αυτό. Απλώ θέλω δε, να πω ότι. Επειδή μου έρχονται στο μυαλό έτσι. Μόνο που πριν απογειωθεί κάποιο, φτιάχνει καλά το αεροπλάνο. Όταν φτιάξει το αεροπλάνο και την ώρα τη απογείωση σου πούνε ότι δεν μπορεί να πετάξει για τον ΑΒ λόγο και σε βγάλουν από τη θέση του πιλότου τότε προφανώς σου στερούν τη δυνατότητα να δείξεις ότι αυτή η δουλειά που έκανες για το αεροπλάνο μπορεί επίση να πετάξει. Το Τι μπορεί να Έλα, Έλα Άντρεα. Να, να πούμε ότι οποίο νομίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς ε, δεν έχει πολιτικό μέλλον, κατά την άποψή μου πλανάται πλάνη τρα. Ε, βέβαια είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κόκκινο πανί για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση με ένα σενάριο επιστημονική φαντασία υπό τον Αντώνη Σαμάρα και με βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχοντε σε αυτήν. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι ένα, πολιτικό, ένα κεφάλαιο πολιτικό για το χώρο τη κεντροδεξιά που... που θα μπορεί να ανασυρθεί ανα πάσα στιγμή. Πάντω, ο ίδιο είναι διατεθειμένο να μην πάει σπίτι του. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που. Ξέρω ότι οι άνθρωποι που τον συναντάνε ε, ή έχουν συνομιλήσει μαζί του ε, αυτό αποκομίζουν. Πρόσφατα τον είδα και εγώ σε ένα ραντεβού και αυτό το αποκόμισα ε, πριν, το πριν το άρθρο του στην Καθημερινή. Συνέντευξη. Ε, τι συνέντευξη. Ε, συνέντευξη. Ναι, συνέντευξη. Ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι, είναι εδώ, ε, θα κάνει την κριτική του, θα δηλώνει Τώρα, παρόν και επίση δηλαδή να προσθέσω ναι. κάτι. Τε, αυτό που τονίζει πέρα από αυτό το σημείο που διαβάσατε είναι ναι. και να κρατήσει την ενότητα στην Δημοκρατία. Ωραία. Αντρέα, πριν πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό στο ρεπορτάζ, τι είπε σήμερα στην Εθνική Τράπεζα, μπορεί κανείς να από τη μίση αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεται το πολιτικό κεφάλαιο του Πρωθυπουργού μετά από όλη αυτή την προσαρμογή και ιδιαίτερα αυτό το ασφαλιστικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο κάποιο, να το βρει. Δεν είναι στα καλύτερά του. Μάλλον Εντάξει. είναι από, τί... από... τον τελευταίο χρόνο μάλλον είναι στα... σε μια φάση ας πούμε ευθόρας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει και μια νέα δημοκρατία η οποία ακόμα στείνεται με την τη. Και νομίζω ότι ο Αλέξη Τσίπρα έχει, μια... έχει ακόμα δυναμική μέσα στην ελληνική κοινωνία. Μαρή. Λοιπόν, να πούμε είδηση βουλή στο αρχείο υπόθεση Φλαμπουράρη. Και πάμε να δούμε τώρα αν έχουμε έτοιμο το ρεπορτάζ με την ομιλία, αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην Εθνική Τράπεζα. Πιστεύω βαθιά ότι ο μόνο τρόπο για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να βγούμε από την κρίση, είναι να στηρίξουμε του πιο αδύναμου και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομίας. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις. Και αυτό είναι το μήνυμα, το βασικό μήνυμα που βγαίνει από τη σημερινή πρωτοβουλία. Να ενώσουμε δυνάμεις, η πολιτεία, ο τραπεζικός τομέας, η επιχειρηματικότητα εκείνη που έχει την υψηλή κοινωνική ευθύνη, οι Έλληνε τη Διασπορά, η Εκκλησία, όλοι και όλες να ενώσουμε δυνάμει, βεβαίω όμω μέσα σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο που θα αναδεικνύει την καινοτομία, την νεοφυή επιχειρηματικότητα και θα δίνει τη δυνατότητα στο δραπεζικό σύστημα, στις τράπεζες, να ξαναπέξουν τον ουσιαστικό τους ρόλο, κοινωνικό και οικονομικό να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση που όλοι βιώνουμε ξεκίνησε από τον τραπεζικό κλάδο. Οδήγησε στην συρρήκνωση της διευθότητας τελικά βέβαια προκάλεσε σοβαρές ζημίες στον κύριο κορμό της ελληνικής οικονομίας, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και σε καθένα ξεχωριστά ελληνικό νοικοκυριό. Οποιαδήποτε προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση λοιπόν δεν μπορεί παρά να περνά από την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ώστε οι τράπεζες να υπηρετούν το βασικό τους ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο οι δοκιμασμένες με επιτυχία στο εξωτερικό εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας αποτελούν ένα μπούσουλα, ένα μοντέλο παρεμβάσεων για την βελτίωση της ρευστότητα και την επανεκκίνηση της οικονομίας και στη χώρα μας. Το πρόγραμμα του Act for Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία συγκερασμού της καινοτομία με την κοινωνική και αναπτυξιακή τραπεζική με απότερο στόχο την πρόσβαση νεοφυών επιχειρήσεων σε εναλλακτικέ μορφές χρηματοδότησης. Του... Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και μετά να δούμε έναν πίνακα ο οποίος δείχνει πώς θα διαμορφωθούν οι συντάξεις με το νέο σχέδιο Κατρούγκαλου αμέσως μετά το διάλειμμα. <Το> λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι πάμε να δούμε έναν πίνακα τον οποίο έχουμε πάρει από την Καθημερινή τη Κριακής και αν μπορούμε να βγάλουμε και το Blue Sky από κάτω, από τη γωνία εκεί. Ε, να δούμε λοιπόν εδώ ένα πίνακα που έχουμε πάρει από την Καθημερινή Κυριακή, ο οποίο δείχνει πώ θα διαμορφωθούν οι συντάξει με το νέο σχέδιο Κατρούγκαλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι για εισόδημα 800 ευρώ σε 30 έτη η σύνταξη θα διαμορφωθεί τώρα α, στα 634 και για 35 έτη στα 727 είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις χαμηλές συντάξει. Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε δυνηρές εκπλήξεις καθώς μπορεί να μας ζητήσουν ποσοστά αναπλήρωσης και κάτω από 40%. Υπάρχει βέβαια αυτό στα 15 χρόνια όπου η σύνταξη για 1.500 ευρώ στα 15 χρόνια με ποσοστό αναπλήρωση 36% Διαμορφώνεται στα 540 και στα 564. Θα δούμε όμως πώς θα διαμορφωθούν και στις άλλες κατηγορίες, όπου εκεί με το σχέδιο Κατρούγκαλου τα ποστά αναπλήρωσης είναι σαφώς υψηλότερα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι για μισθό 1.000 ευρώ στα 20 χρόνια έχουμε ποστό αναπλήρωσης 54% και μισθό και σύνταξη 544 και 552. Αντίστοιχα για 35 χρόνια έχουμε υψηλό ποστό αναπλήρωση πάνω από 75% και σύνταξη 778 ευρώ. Στα 1.500 ευρώ έχουμε ποσοστό αναπλήρωση στα 20 χρόνια 42% και σύνταξη 636 και στα 30 χρόνια ποσοστό αναπλήρωσης 58% και σύνταξη 873. Υψηλότερα βέβαια διαμορφώνουν τα νούμερα για, μισθού υψη... για μισθούς οι οποίοι για μέσο εισόδημα υψηλότερο στα 2 και στα 2.500 ευρώ. Πάντως έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο και αυτό είναι μια, ένα χαρακτηριστικό πρώτο μια, ένας χαρακτηριστικός πίνακας με τον πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις ανάλογα με το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει ο Υπουργός Εργασίας. Να ευχαριστήσουμε το σκηνοθέτη μας. Ε, Αντρέα, ποιο έχουμε. είναι το μέλλον του κ. Κατρογκαλού και από τι θα εξαρτηθεί. Ε, νομίζω ότι το μέλλον του κ. Καντρούγκα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι με το μέλλον αυτή τη κυβέρνηση. Ναι. Ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να, ε, να έχει την τύχη βαρουφάκι, δηλαδή στο μέσο τη διαπραγμάτευση. Ε, να, καλά, να... δεν είναι και βαρουφάκι. Ναι. Θα είναι ήττα όμω. Ε, δεν νομίζω. Υπάρχει, εντάξει, ναι. ε, ο Αλέξης Τσίπρας στην Κυριακή που έκλεισε ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. την προηγούμενη Κυριακή δηλαδή, τον κάλυψε απόλυτα στην ομιλία του Σοδάκη. Τον έχει καλύψει, ναι. Ε, Επομένω, δεν νομίζω ότι τίφτε δύο θέμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ναι. είναι ότι, ωραία, αν φύγει ο Κατρούγκαλος για επικοινωνιακός, ας πούμε, λόγους, έτσι, θα ναι, ναι. πάει. Εδώ, στην διαπρα... ε, όταν γινόταν η σύνθεση της... Ε, ε, κυβέρνηση. Θυμάμαι όταν ψάχναμε και το βράδυ τα ρεπορτάζ να δούμε ποιο θα πάει πού, τον παίρνω το τηλέφωνο και μου λέει Σίγουρα εγώ θα είμαι. <Κι> Του λέω γιατί είσαι τόσο σίγουρο, μου λέει Δεν θέλει κανεί άλλο να πάει. <Κι> ε, και ήταν όντω αυτό. Είχε, είχε μια λογική. Μου λέει Ποιο άλλο θα πάει εκεί πέρα, μου λέει Θα γίνει χαμό. <Κι> ε, πόσο μάλλον τώρα που αυτό ο χαμό φαίνεται είναι μπροστά μα. Ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, επίση στι διαπραγματεύσει και στι επαφέ που έχει ο κύριο Κατρούγκαλο, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, δεν υπάρχει κάποια μουφή στο πρόσωπό του, δηλαδή δεν είναι ασυνοήτο, απλά διαφωνούν έτσι. Ε, δηλαδή πάλι, επίση δεν είναι περίπτωση βαρουφάκι. Ε, νομίζω ότι θα προχωρήσει με τον Κατρούγκαλο. Ο ίδιο ο Κατρούγκαλο δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν θα πάει ένα άλλο, εκτό και αν ο ίδιο κάποια στιγμή κολώσει, και πει ότι okay, θα μου έχετε φέρει κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα στηρίξω. Ε, και να πάει άλλο μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ε, και έτσι, να πάει κάποιο που να, θέλει, να μην έχει πρόβλημα να υπογράψει κάτι πολύ βαρύ. Μπορεί ο Κατρούγκαλο να έχει κάποια όρια. Και θεωρώ ότι εντάξει, όσο το ξέρουμε, δεν περνάει. Και φαίνεται και στον ίδιο ότι δεν, δεν περνάει. Υπάρχουν και κάποια πλαίσια τα οποία υπάρχουν μέσα στο μνημόνιο. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι κανόνε τώρα πια. Υπάρχουν στο μνημόνιο Άρα... μόνο που περιγράφει στόχου στο μνημόνιο. Δεν περιγράφει μέτρα. Και γι' αυτό λοιπόν, γίνεται και η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, Αντρέα, πριν ε, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, που θα ο Δημοθένη θα μα το σχολιάσει, με τη συνέδριο τη ΑΠΕΝ χθε στην Καθημερινή, ο οποίο λέει το χρέο να τεθεί στο τραπέζι, θέλω να δούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει αναδείξει σήμερα ο Σκάι και έχει να κάνει με το όνομα του Τούρκου Καναλάρχη, που καταγγέλει η Ένωση Κεντρώων ότι φέρνει η κυβέρνηση για να επενδύσει σε κανάλι στην Ελλάδα και πρόκειται για τον, όπως διαβάζω, για τον Ατζούν Ιλιτζαλή, ο οποίος είναι γνωστή τηλεπερσόνα στην γείτονα και έχει φωτογραφηθεί, λέει, και με τον Πρωθυπουργό και τον Τούρκο ομόλογο κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Τουρκία. Όλα αυτά, πόση βάση έχουν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει εσύ, Αντρέα? Νομίζω ότι είναι πολύ βιαστικό να πούμε ότι έχει κλείσει κάποια τέτοια συμφωνία και πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλος προβληματισμός στο Μέγαρο να πάρει Κάποιο ε, Τούρκο επιχειρηματία σε ένα κανάλι στην Ελλάδα. Όπω σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, δεν είναι θέμα τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εγώ άκουσα τον συγκεκριμένο κύριο να λέει ακόμα ότι σε 8 μήνε θα έρθω ω καναλάρχη στην, ε, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι... το συγκεκριμένο, απλά ε, ε, δεν... εγώ θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και, και Γενικά, σε μια συζήτηση προφορική, ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να λέγονται πολλά. Ναι, τώρα. Όχι, <κοί> okay, απλά είπε ότι θα έρθω ω και μάλιστα οι βλέψει του αρχικά ήταν να πάρει ένα τοπικό ε, τοπική εμβέλεια. Ε, μετά είπα, αφού υπάρχει ευκαιρία τη πανελλαδική άδεια, θα πάω σε πανελλαδικό. Και είναι η δεύτερη ή τρίτη ανακοίνωση των κεντρών. Συν εγώ... ό,τι είπε και ο κύριο Λεβέντη μέσα στη Βουλή. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα αποδώσει αυτό. Φοβάμαι, τέλο πάντων, λέω ότι δεν θα αποδώσει για ένα και μόνο λόγο ότι στο κλίμα το ρευστό που έχουμε πολιτικά θα επενδύσει οποιαδήποτε άλλη μορφή αντίθετη, είτε λαϊκιστική είτε όχι, στο γεγονό αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περισσότερο πρόβλημα στην κυβέρνηση mm -hmm. από ένα γεγονό το οποίο μπορεί να το αποφύγει. Εδώ αυτό ναι, να πω. Ναι, νομίζω και όλες, δεν θα είναι και λαϊκίστικη φωνή. Το θεωρώ και λογικό. Δηλαδή. Έχει, είναι. Έχει τρομερά προβλήματα. Θα το εκμεταλλευτούν και λαϊκιστέ, αλλά εγώ σα λέω να το εκμεταλλευτούν και ρεαλιστέ. Είναι ρεαλιστική η εκτίμηση ότι θα έχει, να έχουμε, είναι προβληματικό να είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας από την Τουρκία και να δηλώνει μάλιστα ότι θέλει να ακουστεί τη φωνή της Τουρκίας στην Ελλάδα. Είναι ε, είναι λίγο... <laughs> δεν ξέρω. Το 2016 έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην, στο, Κυπριακό και γενικότερα. Ε, δεν νομίζω ότι θα περάσει εύκολα και από τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και από τους φίλας και προσκύμενου στην Από τον ίδιο τον κόσμο. Ο κόσμο θα ξεσηκωθεί. Δηλαδή θα ναι. πάμε, ένα κλίμα, πάνε, που πάνε... δεν συμφέρει την κυβέρνηση. Τιμωστένη, πάμε να δούμε τη ναι. Σέντιο Εξαπέν και να μα πει η Γάλλη αυτή τη στιγμή πώ είναι τοποθετημένη απέναντι στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην αξιολόγηση και ποια είναι η μεγάλη εικόνα που βλέπουν όσον αφορά την Ελλάδα κατά τη δική σου άποψη. Ε, πριν από μια εβδομάδα υπήρχαν ναι. δύο άρθρα. Ναι. Το ένα άρθρο ήταν στη Φιγκαρό ναι. και το άλλο ήταν στη Λιμπερασιόν. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμο τη Λιμπερασιόν, στην οποία εγώ ήμουν και βασικό συντάξη παλιότερα, ναι. είναι μια εφημερίδα η οποία είναι, ήταν υποστηρικτική προ την κυβέρνηση, είναι, έχει μια παράδοση προ την αριστερή πλευρά. Το άρθρο αυτό έλεγε μιλούσε ότι μέσα σε ένα πολύ λίγο διάστημα, σε ένα χρόνο, ο, ο Πρωθυπουργό έχασε όλο το, όλο το πεδίο αγάπη που είχε από τον κόσμο. Ε, Όποιο του διάβαζε αυτό το άρθρο και διάβαζε το αντίστοιχο του Φιγκαρό, θα έβλεπε το εξή: Ότι οι ξένοι, οι Γάλλοι, αν θέλετε, θέλουν πάρα πολύ καλά ε, να αλλάξουν, να απελευθερώσουν την Ελλάδα από το χρέο. Όμω δεν θέλουν να γίνει αυτό χωρί να υπάρξουν οι αλλαγέ, οι μεταρρυθμίσει που αυτοί θεωρούν ότι είναι σημαντικέ. Ναι. Δηλαδή, από το ασφαλιστικό, από το εργασιακό, από όλα αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά με τι διαπραγματεύσει, με την Τρόικα, την Τεταρτρόικα, πέστε το πώ θέλετε. Από εδώ και στο εξή, θέλουν αυτά να μπουν σε μια πορεία. Τότε, και αυτό το έχω πει από την εκπομπή σου εδώ και ένα χρόνο στην αρχή, αν το θυμώνετε εδώ πέρα οι τηλεθεατέ και εσύ, θα βάλουν το θέμα του χρέου στο τραπέζι. Το χρέο χρησιμοποιείται για ψυχολογικού λόγου, για πολιτικού λόγου, για να μπορέσουν να περάσουν μια σειρά από μέτρα, τα οποία θεωρούν αναγκαία για την εναρμόνιση τη οικονομία αλλά και τη θεσμική νοοτροπία προ την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η δήλωση του ΣΑΠΕΝ είναι περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να διαβαστεί και σαν πρώτο βαθμό αλλά και σαν δεύτερο βαθμό. Δηλαδή ναι μεν, αλλά θα γίνει η συζήτηση αυτή, αλλά στο μεταξύ πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Και επίσης για την αξιολόγηση που είπατε να δείτε ότι αυτή θα κρατήσει περισσότερο από όσο περιμένουμε. Είναι ένα όπλο στα πλαίσια των διαπραγματευτών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία ενδιαφέρον να κάνουν επενδύσει στην Ελλάδα. Διότι εδώ κάναμε μια εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα πρέπει να έχουν περάσει πια τρει-τέσσερι μήνε. Όπου είχε έρθει ο Γάλλο πρόεδρο, ο κ. Σολάν και συζητάγαμε αν οι Γάλλοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον χώρο τη ίδρυψη, στον χώρο τη ενέργεια κτλ. κτλ. Διαβλέπει να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από Γάλλου επενδυτέ να κάνουν κάποιε σοβαρέ κινήσει στην Ελλάδα και υπό ποιε προποθέσει. Διότι αυτό νομίζω, Αντρέα, μου και εσύ που ξέρει το ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου καλύτερα, αυτό το οποίο περιμένει ο Πρωθυπουργό είναι ότι η αξιολόγηση θα δώσει το πράσινο φω στο είναι να εγώ. ανακάμψει γρήγορα η οικονομία. Το είπε και σήμερα, ναι. ναι. Προσέξτε να δείτε, οι Γάλλοι είναι, Δεν έχουν, το αντίθετο, αγαπάνε την Ελλάδα. Είναι επιχειρηματίε. Την αγαπάνε, λεφτά ναι. θέλουν να βάλουν Προφανώς εκεί. Προφανώ και, και, θέλουν. Αλλά δεν θέλουν να χάσουν λεφτά. Είναι τόσο βασικό. Είναι επιχειρηματίε. Σου λέει να βάλω εγώ λεφτά να αγοράσω, να επενδύσω. Και αν με τι αλλαγέ, τι πιθανέ που μπορεί να γίνουν, υπάρχει μια διαταραχή αυτή τη συμφωνία, αυτοί θέλουν μια, ένα σταθερό οικονομικό τοπίο. Θέλουν δεσμεύσει. Αν αυτέ οι δεσμεύσει είναι αυτό που έλεγε και την άλλη φορά, Παναγιώτη, το θέμα τη εμπιστοσύνη. Αν υπάρξει αυτή η έννοια τη εμπιστοσύνη στι οικονομικέ συναλλαγέ, γιατί να μην επενδύσουν. Μια χαρά τόπο είναι η Ελλάδα. Μπορεί κάποιο να επενδύσει και να βγάλει και αρκετά χρήματα και να προσφέρει πάρα πολλέ θέσει εργασία. Πρέπει να υπάρξει όμω μια σταθερότητα στο οικονομικό τοπίο. Στο όσο, πολιτικό τοπίο βέβαια ναι, να προσθέσουμε. Όσο υπάρχει κάθε λίγο, δεν μπορούν να καταλάβουν οι Γάλλοι. Εγώ μίλαγα τι προάλλε με πολιτικά πρόσωπα και μου λένε πώ γίνεται, μου λέει, κάθε χρόνο να κάνετε εκλογέ. Πώ γίνεται κάθε λίγο να υπάρχει η απειλή να πέσει η κυβέρνηση. Εδώ πέρα ο Λάντ έφτασε στο χαμηλότερο ποσοστό, στο 17% είχε φτάσει, πρωτοφανέ αυτό. Και κανεί δεν έβαλε ζήτημα εκλογών ή κάποιο άλλη διαδικασία για να φύγει ο πρόεδρο ο Γάλλος. Σου λέει είναι τέσσερα χρόνια, αυτά τα τέσσερα χρόνια θα μείνει. Αυτό το πράγμα, το να γίνονται συνέχεια εκλογέ, αυτή η αστάθεια, δημιουργεί ερωτηματικά. Δεν δείχνει εμπιστοσύνη στον κόσμο. Με αποτέλεσμα να έχει αντανάκλαση και στην οικονομία. Πε, Άρα π... λοιπόν π... η απάντησή μου είναι: Θέλουν με την προπόθεση ότι θα νιώσουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια μια σταθερότητα στο οικονομικό Μάλιστα. και στο πολιτικό τοπίο. Πάντω να το... πούμε ότι οι εκλογέ δεν γίνονται στην Ελλάδα. Καταρχήν μιλάμε για την εποχή τη κρίση, έτσι. Οι ναι. δεν γίνονται γιατί ένα παλαβών. Υπάρχουν εδώ τι τεράστιε τεκτονικέ αλλαγέ που έχουν συμβεί στη χώρα yeah. αυτή. Και είναι έχουν σε εξέλιξη, όπω το ασφαλιστικό. Οφανώς, Οφανώς. Κόμματα εξουσία σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Ε, τον, τον, Μάιο του 12 τα δύο μεγάλα κόμματα που συγκεντρώνουν 80% ούτε το, ούτε ούτε το, ούτε το 30% ούτε το είμισε, δεν φτάσανε. μιλάμε δηλαδή. ε, τώρα για πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ στη Γαλλία. Δηλαδή δεν είμαστε ένα λαό παλαβών. Δηλαδή θέλω να πω ότι Ουστοί, αν, αν, δίναν, αν έδιναν ένα ασφαλιστικό που θα μπορούσε να το περάσει με άνεση ο Τσίπρας, δεν θα είχε μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις. Όπως επίσης, αν του δίνανε, αν, τη, τυ, τηρούσαν τη συμφωνία οι δανειστέ απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά μετά τι ευρωεκλογέ. Επίση, εγώ πιστεύω ότι πάλι δεν θα είχαμε εκλογέ γιατί θα έβγαινε πρόεδρο τη Δημοκρατία, μάλλον ή ο Σταυροδίμα, ή μπορεί να είχαμε και το φώτι αλλά κατά την άποψή μου, τότε τον Σαμαρά. Ο Σαμαρά τα πέρασε όλα. Ήταν έντιμο όσον αφορά τη συμφωνία. Και τον θα πω μια λαϊκή φράση: τον μετάξανε. Ε, στο έλεο του Θεού. Στο τον <στονίδευση> αφήσανε. Τίποτα, θέλω να πω ότι παρέχει λίγο εκλογό λαό. Θέλω να πω ότι, Θε... <στονίδευση> <θέλω> <στονίδευση> να πω ότι... <στονίδευση> μέσα στην κρίση. Είμαστε, είμαστε... <στονίδευση> το πανηγυράκι, Με... το θέλουμε. Ναι, είμαστε Βαρεμένοι αρέ... αρέ... δε... δεν... δεν είμαστε τρελαμένοι, αλλά ότι ε, ε, είμαστε εκλογό Δεν είμαστε εκλογές... το επιδιώκουμε το πανηγυράκι. Εντάξει, είναι και θέμα, δηλαδή κάθε πότε θα έχει εκλογέ μέσα στην κρίση και θέμα δανειστών. Ναι, αλλά την επόμενη μέρα των εκλογών ζητάμε εκλογέ. Ζητούν εκλογέ πάντω. Τα κόμματα που ψηφίσαμε και είναι στην αντιπολίτευση. Ήπω λοιπόν, είναι και οι πολλοί βουλευτέ που θέλουν να ξαναπιταβγούν Δημοστήρι... ή που δεν βγήκαν που θέλουν να βγουν. Να, <laughs> να πούμε ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί στο παρασκήνιο, ένα σενάριο που έχει ακουστεί στο παρασκήνιο. Δηλαδή το ότι μπορεί εφόσον το ασφαλιστικό πάει στη Βουλή με την οποιαδήποτε μορφή να α, κάνει αποχή η αντιπολίτευση, ώστε να είναι παρόντες μόνο οι βουλευτές εκείνοι του ΣΥΡΙΖΑ ή και τον ΑΝΕΛ, οι οποίοι ενδεχομένως κληθούν να περάσουν, έστω και χωρί την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου, αλλά επί των παρόντων, ένα πολύ δύσκολο νομοθέτημα. Αυτό το σενάριο, Αντρέα, έχει βάσει ή είναι δεν να... Μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά. Από κοινοβουλευτικά, φαντασίας. κοινοβουλευτικά θα μπορούσε, εντάξει, okay. αλλά πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση. Πάντως, ο Π.Πουσκοτάκης δεν είναι διατεθειμένος, συγγνώμη που, 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 που ναι, ναι, ναι. δεν δε, είναι διατεθειμένος να δώσει λευκή επιταγή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δια τη αποχή. Μπορεί να παίξει και η αποχή. Πάντω πράγματα με ποιο τρόπο θα μπορέσει να μην έχει άμεση συμμετοχή να αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει αυτό τι ευθύνε του τρίτου μνημονίου, τι οποίε έφερε. Μπορεί. Υπάρχει αυτή άποψη, πάντως, η άποψη. Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, αν υπάρξουν ας πούμε, 20 βουλευτέ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ κλπ., που να μην ψηφίσουν το ασφαλιστικό, ακόμα και να υπάρχει αποχή. Πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση. Ο Μιτσοτάκη είναι έτοιμο να πάει κυβέρνηση. σε εκλογέ, Δημοσθένη. Πιστεύω ότι είναι έτοιμο, με την έννοια ότι υπάρχει ήδη ένα μηχανισμό. Ο οποίο αρχίζει και διαφοροποιείται στα πλαίσια που ο ίδιο ο κ. Μητσοτάκη θέλει, αλλά κυρίω υπάρχει μια κεντροδεξιά σταθερή, mm -hmm. η οποία απέδειξε ότι παρά την κρίση εξουσία και στα πλαίσια των υποψηφιω... υποψηφιωτήτων που υπήρχε, έμεινε σταθερή, δύναμη, δεν υπέστη καμία αλλίωση όπω το Πασόκ και είναι αυτή η οποία επέβαλε μάλιστα και τι αλλαγέ mm -hmm. οι οποίε ήρθαν στην κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα κόσμο, ένα πυρήνα ο οποίο είναι ενεργό και υπάρχουν πολλοί που έχουν επιστρέψει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε κάτι αντιφατικό το οποίο μας το δίνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος, αλλά με ταυτόχρονη επιδείνωση της κατανοητικής εμπιστοσύνης. Αυτό παρατηρήθηκε το Ιανουάριο και η μελέτη ουσιαστικά αποτυπώνει τι αποκλίνουσε προσδοκίε για τι προοπτικέ εταιριών και νοικοκυριών, καθώ οι προβλέψει για την πορεία όλων των επιχειρηματικών κλάδων βελτιώνονται Τη στιγμή όμω που οι εκτιμήσει για τι οικονομικέ δυνατότητε των καταναλωτών το επόμενο δεκάμινο επιδεινώνονται σημαντικά. Λεωνίδα, εσύ, ο έμπειρο δημοσιογράφο, τι καταλαβαίνεις από αυτό. Τίποτα. Από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, τώρα ότι ναι, μεν πάμε προ ανάπτυξη, αλλά ο κόσμο δεν ψωνίζει δεν καταναλώνει. ναι. Πώς, πώς πηγαίνουμε στην ανάπτυξη, με τα τρακτέρσους δρόμους. Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι άνθρωποι στο... του Ιωβέ να <laughs> μας, εκτελεί, <laughs> να μας ναι. εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν. <laughs> Πάμε Δεν να δούμε και τις τιμές στο χρηματιστήριο, όπως διαμορφώθηκαν σήμερα πριν κλείσουμε. Εδώ έχουμε τους μεγαλύτερους όγκους στις κυριότερες μετοχές. Έχουμε έτοιμο τον πίνακα. Θα το δούμε και τον πίνακα. Σας περιμένουμε λιγάκι. Εδώ είναι και ο πίνακας από το Capital GR. Βλέπουμε ένα κλίμα το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να σταθεροποιείται. Δηλή άνοδος. Βέβαια πάρα πολύ χαμηλά παραμένει ακόμα η αγορά. Μικρές διακυμάνσεις και περιορισμένη σχετικά η τσίρι Από αυτές τις μετοχές με τη μεγαλύτερη διακύμανση σήμερα, κατ' ουσίαν η Motorola έχει κάνει 4,34% άνοδο, ξαναπέρασε τα 10 ευρώ ευχαριστήσουμε τον σκηνοθέτη μα, Λεωνίδα. μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στον Δημοσθένη. Γιατί Γρήγορα, για ναι, να ναι, τι γίνεται με τα σχολεία στη Γαλλία, Γιατί υπάρχουν συνεχώ απειλέ και σήμερα κλείσαν, κλείσαν άλλα είναι, είναι απλό. Έχουν βάλει στόχο την παιδεία σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο πρακτική. Συμβολισμού γιατί πιστεύουν ότι η παιδεία αυτή, εννοώ για του τζιχαντιστέ, mm -hmm. η, η δυτική παιδεία είναι αυτή η οποία εισάγει τον αθεισμό και εισάγει ας πούμε ε, αυτή την Παρακμή την ηθική που αυτοί θεωρούν ότι έχει δείξει. Στον ηθικό τρόπο πολιτισμού, ξέρω εγώ, που αυτοί ναι, δεν αποδέχονται. Αρχικά ναι. θέλουν να φοβήσουν του δικού του ε, μουσουλμάνου, νεαρού μουσουλμάνου, να μην ακολουθήσουν την αγωγή και την παιδεία του δυτικού κόσμου. Είναι δίπλη η τέτοια και είναι συγκεκριμένη απειλή με πολύ πολλή αποτελεσματικά μέτρα, όπω λέγουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σα ευχαριστήσω όλου. Φτάσαμε στο τέλο τη <χαι> Αύριο το απόγευμα που είναι, θα έχουν γίνει φαντάζομαι και τα πρώτα βήματα στις επαφές με τον κύριο Κατρούγκαλο από την πλευρά των θεσμών πιστεύω να έχουμε φρέσκες ειδήσει και να έχει μεγάλο ενδιαφέρον διότι πραγματικά είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο για τις πολιτικές εξελίξεις που αφορούν βεβαίως μια οικονομία η οποία περιμένει. Καλώς βράδυ.